διάφορους τρόπους τουρμάει και με τα αναγνώσματα τα σημερινά, τα οποία είναι αφιερωμένα στη μνήμη του, παρακάμπτει η Εκκλησία και τον Απόστολο των Κυριακών, της σημερινής Κυριακής, και το Ευαγγέλιο, παρακάμπτει και το εωθηνό Ευαγγέλιο, το εωθηνό δοξαστικό στους ξένους, που είναι πάντα αφιερωμένο στην Ανάσταση του Χριστού, για να βάλει το τροπάριο του Αγίου Ανδρέα και τον Απόστολο που αναφέρεται στους Αποστόλους του Χριστού, αλλά και το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στη συνάντηση του Ανδρέα και του Ιωάννου με τον Χριστό. Αυτά τα ορίζει το τυπικό της Εκκλησίας, το οποίο είναι το τι και πώς πρέπει να τελούνται οι ιερές ακολουθίες και τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία. Και στο σημερινή λοιπόν αυτή η εορτή, θα ήθελα αγαπητοί αδελφοί, να δούμε λίγα στοιχεία από τις πορείες του Αγίου Ανδρέου και να κάνουμε ένα παραλληλισμό με την πορεία τη δική μας στη ζωή αυτή. Από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, και στη συνέχεια έγιναν οι υπόλοιποι άνθρωποι, μέσα στην ιστορία οι περισσότεροι εξετράπησαν. Έφυγαν δηλαδή από τον δρόμο του Θεού και άρχισαν πλέον να χάνουν την επαφή τους με τον Θεό και να γίνονται, να λατρεύουν πλέον τα είδωλα όπως ονομάζουμε. Μέσα όμως σε αυτές τις γενναίες υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι μεμονωμένοι οι οποίοι ήσαν άνθρωποι του Θεού. Άνθρωπος του Θεού ήταν ο Άβελ που τον σκότωσε ο αδερφός του ο Κάιν. Στη συνέχεια άνθρωπος του Θεού ήταν ο Σιθ από τα παιδιά, από το παιδί το άλλο που γεννήθηκε από τον Αδάμ και την Εύα. Στη συνέχεια, ενώ ο κόσμος αμάρτανε και απομακρυνόταν από τον Θεό, βρέθηκε ο Νόε μέσα στην ιστορία, ο μόνος που ήταν καλός στην εποχή του. Αργότερα βρέθηκαν άλλοι, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και οι λοιποί της Παλαιάς Διαθήκης που ήσαν μειονότητα μεν, αλλά ήταν η γενεά του Θεού. Ήταν οι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ στον 23ο ψαλμό, «Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ». Δηλαδή αυτή είναι η γενιά, η αληθινή γενιά του Θεού, εκείνοι οι οποίοι ζητούν, αναζητούν δηλαδή να βρουν στη ζωή τους το πρόσωπο του Θεού του Ιακώβ, δηλαδή του Πατριάρχου. Και ποιος ήταν ο Θεός του Ιακώβ, του Πατριάρχου? Ήταν ο Τριαδικός Θεός και ιδιαιτέρως ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος ομιλούσε και στον Αδάμ και στην Εύα και στον Αβραάμ και στον Ιακώβ και σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που ήταν δικοί του και αναζητούσαν το πρόσωπό του. Αλλά το πρόσωπο του Θεού δεν μπορεί να το δει κανένας. Αναζητούσαν να δουν ποιος είναι αυτός ο Θεός. Και ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού και αυτός, του είπε, «Εάν δεν σε πιστεύω, δεν πάω εκεί που με στέλνεις, εάν δεν δω το πρόσωπό σου». Και λέει αυτός, ο Θεός δηλαδή, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Θα πεθάνει. Έτσι λοιπόν αναζητούσαν οι άνθρωποι το πρόσωπο του Θεού. Και επειδή δεν ήταν δυνατόν λοιπόν να δει κανείς το πρόσωπο του Θεού, έρχεται ο ίδιος ο Θεός και γίνεται άνθρωπος για να δουν το πρόσωπό του οι άνθρωποι. Λέμε πολλές φορές και ποιος είναι ο Θεός. Πώς είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι όπως είναι ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο Θεός. Για να δούμε στο πρόσωπο του Χριστού το πρόσωπο του Θεού μέσα στην ιστορία πλέον. Και αυτό το πρόσωπο του ανθρώπου πλέον που πήρε ο ίδιος ο Θεός ανεβαίνει στον ουρανό μετά την Ανάληψη και κάθεται στα δεξιά του Πατρός, όπως είπε και το σημερινό Ευαγγέλιο.
το αιωθινό Ευαγγέλιο δηλαδή. Να δούμε λοιπόν τον Απόστολο Ανδρέα. Ήταν και αυτός ένας από εκείνους που αναζητούσαν να δουν το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο του Θεού του Ιακώβου. Και ψάχνει να βρει ποιος είναι εκείνος που θα τον οδηγήσει κοντά στο Θεό. Και βρίσκει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ένα νέον άνθρωπο, 6 μήνες μεγαλύτερος ήταν από τον Χριστό, ο Πρόδρομος, ο οποίος κήρυτε τη μετάνοια στους ανθρώπους και τους προετοίμαζε ακριβώς για να υποδεχθούν και να δουν το πρόσωπο του Θεού. Αυτόν ακολούθησε ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος μαζί με τον Ιωάννη, τον νεαρό βέβαια, ο Άγιος Ανδρέας ήταν μεγαλύτερος, τον νεαρό μετά Απόστολο του Χριστού, και ήσαν μαθητές του για να τους οδηγήσει στον Θεό, να τους προετοιμάσει να υποδεχθούν τον Θεό σαν άνθρωπο πλέον. Και αυτή η πρώτη πορεία που κάνει ο Άγιος Ανδρέας είναι, θα λέγαμε, η αναζήτηση του Θεού δια του Ιωάννου του Προδρόμου. Έρχεται ο Χριστός στον κόσμο και τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο μεγάλος αυτός προφήτης, που όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από γυναίκα από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, όταν είδε τον Χριστό και τον αναγνώρισε πλέον ότι ήταν αυτός ο Μεσσίας και λυτρωτής, έγινε η βάπτιση, τότε αυτός θέλει να εξαφανιστεί από τη ζωή, να χαθεί εντελώς για να φανεί το πρόσωπο του Χριστού πλέον. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα για όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν οπαδούς σε αυτόν τον κόσμο, και ξεκινώ και από εμάς τους κληρικούς. Εμείς σαν σκοπό έχουμε, όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, όταν έρθουν οι άνθρωποι κοντά μας, να μην τους κρατήσουμε για τον εαυτό μας, να μην δείξουμε ότι είμαστε εμείς κάτι, αλλά να τους πούμε εγώ δεν είμαι τίποτα, όπως είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, είπε στους μαθητές του. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Μη ζητάτε εμένα, εγώ σας προετοίμασα. Αυτόν θα ακολουθήσετε που είναι η σωτηρία σας. Και λέει και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, εκείνον δι αυξάνει, εμέ δε ελατούστε. Αυτός πρέπει να αυξάνει μέσα στην ιστορία στον κόσμο και εγώ να ελαττώνομαι, να μικραίνω, να χάνομαι. Και χάθηκε γρήγορα νέος ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 6 μήνες όπως είπαμε μεγαλύτερος του Χριστού, αποκεφαλίστηκε. Έφυγε εντελώς από τη ζωή και άφησε πλέον τον Χριστό να δράσει στον κόσμο. Και οι μαθητές λοιπόν, όπως ο Άγιος Ανδρέας, ξεκινάει τη δεύτερη πορεία πλέον. Βρήκε τον Ιωάννη και κάνει την πορεία προς τον Χριστό. Εκεί τους οδηγεί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Βρίσκει τον Χριστό, έκανε τη μεγαλύτερη εφεύρεση. Λέει στον Απόστολο Πέτρο, «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν». Βρήκαμε δηλαδή αυτόν που ψάχναμε, αυτόν που ζητούσαμε τόσα χρόνια να έρθει και να παρουσιαστεί στους ανθρώπους. Και ο Αρχιμίδης όταν βρήκε τον νόμο της βαρύτητος είπε «Έβρικα». Αλλά αυτό ήταν ένα πράγμα, ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο ο Θεός το δημιούργησε. Εδώ δεν βρήκαν ο Απόστολος Ανδρέας και ο Ιωάννης, δεν βρήκαν ένα πράγμα, δεν βρήκαν μια ιδέα, αλλά βρήκαν το πρόσωπο του Θεού. «Εν αρχή είναι ο Λόγος», αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, είπε ο Ιωάννης αργότερα στο Ευαγγέλιο του. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πλέον έγινε σάρκα, έγινε άνθρωπος και πλέον τελειώνει και η δεύτερη πορεία. Ακολουθεί πλέον τον Χριστό στη Σταύρωσή Του και στην Ανάσταση ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Και είναι τιμή μας για την Ελλάδα, μεγάλη και για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, που έχουμε 2 μεγάλους Αποστόλους που ήρθαν στην Ελλάδα. Ο Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος κατέληξε και μαρτύρησε στην Πάτρα, και ο Μεγάλος Απόστολος των Εθνών, ένας από τους 12 και ένας εξ Αποκαλύψεως. Αποκαλύφθηκε ο Θεός, ο Χριστός, στον Απόστολο Παύλο.
Και αυτός ήρθε στην Ελλάδα. Μεγάλη μας λοιπόν τιμή, αγαπητοί αδελφοί, που έχουμε δύο Αποστόλους μέσα στην πατρίδα μας. Αλλά εμείς τι κάνουμε, ακολουθούμε τον δρόμο, την πορεία του Αγίου Ανδρέα. Κάνει και τρίτη πορεία ο Άγιος Ανδρέας πλέον αφού γνώρισε τον Χριστό και ο Χριστός αναλήφθηκε. Πορεία προς την κοινωνία, πορεία προς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουμε πορείες πολλές και δίκαια και ζητάμε τα αιτήματά μας από την κυβέρνηση και από τους μεγάλους. Πράγματι υπάρχουν ανάγκες, αλλά αυτή είναι πορεία εδώ γήινη. Έχει πολύ λίγη ζωή. Η πορεία η οποία έχει αιώνια ζωή είναι η πορεία πνευματική μας. Αυτή η πορεία να αναζητήσουμε και εμείς τον Χριστό, τον Θεό, να ζήσουμε κοντά Του με τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία μας ενώνουν με τον Χριστό, δεν μας ενώνουν λιγότερο από ότι ένωναν τους Αποστόλους τα μυστήρια, η Θεία Κοινωνία, η ίδια ένωση με τον Χριστό υπάρχει και σήμερα, ας έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, αγαπητοί αδελφοί. Ο Άγιος λοιπόν Ανδρέας κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού στον κόσμο, τελειώνει την πορεία του εδώ στη γη με το μαρτυρικό του θάνατο στην Πάτρα. Και τότε αρχίζει η τελευταία πορεία, η πορεία προς τη δόξα, διότι αυτή η ζωή, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι ζωή μόνιμη. Δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά αναζητούμε την μέλουσα πόλη. Εδώ λοιπόν δεν είμαστε ουρανοπολίτες. Ουρανοπολίτες θα γίνουμε όταν φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ είμαστε οδύτες. Περπατάμε δηλαδή προς τη Βασιλεία του Θεού. Περπατάμε στο δρόμο το πνευματικό για να συναντήσουμε όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό τον Θεό. Και εκεί λοιπόν την τελευταία πορεία ανεβαίνει στον ουρανό μετά το μαρτύριό του Άγιος Ανδρέας και είναι πλέον μαζί με όλους τους άλλους Αποστόλους στον Παράδεισο και περιμένουν όλοι αυτοί να έρθει το τέλος της ιστορίας όπου μαζί με εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τους Αποστόλους και τους Αγίους στον Παράδεισο να βρεθούν πλέον πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Χριστό και να τον βλέπουν αιωνίως, ατελεύτητα να βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτά αγαπητοί τα λίγα, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τον Άγιο Ανδρέα, αλλά έτσι συνοπτικά σας χαράζω αυτή την πορεία, τη χαράζω και για τον εαυτό μου. Να δούμε, να ζητήσουμε τον Χριστό, ο Χριστός θα μας δοθεί. Να ζήσουμε κοντά Του, να διαδώσουμε με τη ζωή μας, με τα έργα μας και με τα λόγια μας, αλλά πρώτα με τα έργα, ότι είμαστε χριστιανοί πιστοί στον Ιησού Χριστό, ώστε στο τέλος με την αναχώρησή μας από τον κόσμο αυτό να βρεθούμε κι εμείς στην δόξα του Θεού. Αμήν.